Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Γκαρίσας στην Κένια μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Επέζησαν από το Μακελιό με 148 νεκρούς που προκάλεσαν μέλη της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Αλ-Σαμπάμπ. Ο πρόεδρος της Κένιας κήρυξε τριήμερο πένθος και τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί στα μέλη της Αλ-Σαμπάμπ να δημιουργήσουν το δικό τους καλυφάτο στη χώρα. Οι οικογένειες και οι φίλοι των επιζώντων και όλοι οι Κενιάτες θέλω να ξέρετε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας μας καταδιώκουν τους υπόλοιπους συνεργούς των δραστών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη καταδίωξη του εγκεφάλου της επίθεσης και υπάρχει ανταμοιβή για όποιον παρέχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Και ενώ η οργάνωση απειλεί με νέο αιματοκύλισμα, τα πτώματα των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών τέθηκαν σε δημόσια θέα στην Καρίσα, μήπως τυχόν κάποιος από τους κατοίκους αναγνωρίσει την ταυτότητά τους. Για το Μακελιό έχουν συλληφθεί 5 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων είναι ο φύλακας του Πανεπιστημίου. Στο μεταξύ, σε κλίμα Οδύνης, οι συγγενείς των θυμάτων μετέβησαν στο νεκροτομείο του Ναϊρόμπι για τη σκληρή διαδικασία της αναγνώρισης των πτωμάτων. Πολλοί από τους συγγενείς κατέρευσαν, αντικρίζοντας νεκρούς τους οικείους τους.